Τέλος στα σενάρια των πληροφοριών περί δεύτερων σκέψεων του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για εκ νέου καθοδότου στις δημοτικές εκλογές του 2019 δίνει σήμερα η Μεζόνος. Θυμίζουμε πως τα σενάρια έκαναν λόγο για συμμετοχή του Δημάρχου Πατρέων στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην Αχαΐα, αφού με το νέο εκλογικό νόμο που επιβάλλει την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση δυσκολεύει η υπόθεση Δήμου για τον Κώστα Πελετίδη και το Κομμουνιστικό Κόμμα, μιας και για τη διακυβέρνηση της Αχαϊκής Πρωτεύουσας θα απαιτηθούν συνεργασίες αυτοδυναμίας με άλλες παρατάξεις, πράγμα δύσκολο στην πράξη τόσο για το κόμμα του Περισσού αλλά και για τη Δημοτική Αρχή. Ο Κώστας Πελετίδης χαίρει της πολιτικής και προσωπικής εκτίμησης της πλειοψηφίας των πατρινών, κάτι που αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα αλλά και σε όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα. Η απήχησή του στην τοπική κοινωνία είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις περί μη καθόδου, τονίζουν στο Λεπάντο στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Άλλωστε, την εκ νέου κάθοδο του κ. Πελετίδη για τη διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου στις εκλογές του 2019 προανήγγειλε και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γέρο Παναγιώτη στην εκπομπή της τηλεόρασης του Λεπάντο Παρεμβάσεις. Πάντως, είτε έτσι έχουν τα πράγματα είτε αλλιώς, οι ημέρες για επίσημες ανακοινώσεις δεν αργούν από όσους ενδιαφέρονται για τον Δήμο, μιας και ο πολιτικός χρόνος έως τον προσεχή Οκτώβρη δεν είναι ιδιαίτερος ευρύς.